Εγώ αντίθετο είμαι με αυτού. Δεν με βρίσκω. Εγώ είμαι αντίθετο. Εγώ είμαι αντίθετο. Εγώ είμαι αντίθετο. Δεν μπορεί να με βρέξει εμένα. Εγώ του κυνηγάω. Με βάλανε μέσα δύο φορέ. Ε, βέβαια. Έλα, φέρε καρέκλα να καθίσει. Φέρε και το φίλο σου. Γιατί. Τι ομάδα είσαι. Πάω και σε. Κοίτα, οι παοξίδε είναι χέστε. Μόνοι παοξί που είσαι παλικάρι εσύ. Ήρθε. Χέστε είναι, ρε, έλα εδώ. Χέστε είναι. Πες και το φίλο σου να είναι. Φέρ' το να. Μόνοι σου ήρθες. Τρέπεται. Ντροπαλός είναι. Εντάξει, κολλητός, δεν είπα ότι είναι εγκόμενος με το ζόρι. Τα σχόλια, Μάρι. Ό,τι είναι κλετή κυρία, μπάκα. Λαλάκα, μη στεναχωριέσαι. Διαλυματική δίαιτα τρως συνέχεια μέχρι να χτυπήσει διάλειμμα. Όχι, ρε. Τώρα δέσαμε. Το κινητό της κυρίας, παρακαλώ. Άλλαξε πλάνο στην κάμερα, Χατζινάκο. Γιατί όταν λέμε ότι είσαι παρουσιάστρια, βάζουν εισαγωγικά. Πες το μου εσύ, που έχω πόσες εκπομπές ανεβασμένες με κεντροφωνικές παραγωγές και βάζουν τέτοιο. Λένε ότι αυτοσυστήνεται. Ξέρεις γιατί. Πας κόντρα στο σύστημα. Έχουν χεστεί απάνω τους όλοι με τον κορονοϊό οι κολοτρυπίδες. Έχουν μπει μέσα από την κλάνα τους. Έλα, γιατί αφού υπάρχει το υλικό. Σε κάνουν κόντρα, ρε. Γιατί αφού υπάρχει. Σε κάνουν κόντρα, ρε, τα αρχίδια, οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι συστημικοί είναι, δεν το ξέρεις. Είναι κουφάλες. Εδώ θα τα φτιάξουμε τα βίντεο. Τι θέλει εδώ πέρα η Ιωάννα. Όλα θα τα κάνουμε. Καταρχήν πες παρουσιάστρια. Όχι. Στο κανάλι. Μετά θα πάμε στον κύριο Πουάλη. Και θα πεις τέρμα το παρουσιάστρια τα εισαγωγικά. Ναι, τον είπες. Σε κάποια στιγμή θα πω παιδί μου για την τρέλη που αυτή όταν πήγανε με τις εντάσεις ήταν πιο τρέλη. Πώς είναι εκείνο το σημείο του Στάθη Ψάλτη που πηγαίνει και είναι ένας τρελός και τον εξετάζει. Και εμένα λένε τρελός, με βλέπεις για τρελό. Είδες λοιπόν φυσιολογικοί είμαστε. Αυτή είναι η λόγια. Ήρθε ο Μητσοτάκης εδώ. Και όλες οι κλάνες εδώ πέρα κάτσανε και κάναν χειραψίες. Μόνο εσύ πήγες και χώθηκες. Ποιος θα κάνει χειραψία, βρε. Που αυτός χάρηκε κιόλας. Ποιος? Τον είδες καρμαδότηκε. Λέει γκόμενα, ήρθε να βγει. Ήρθε γκόμενα, ναι. Νόμιζε να καμίσει ο Καρδαλιάς. Ο Καρδαλιάς από κοντά πώς είναι σαν άντρα. Ποιο ωραίος είσαι εσύ, πες του, να χαρεί. Τι θες? Η γυναίκα σου. Ένα χυμό φυσικό. Κοίταξε, τι να κεράσει. Άδεια είναι όλα. Τι να κεράσετε. Απ' το περίπτωμα, ακούω φαίν. Άχρε, με μιλάνε όλοι, πόσο χαίρομαι. Με μιλάνε οι καλόγεροι, οι μοναχοί, οι καλόγριες, με δίνουν συμβουλές. Καλόγεροι. Όλοι με μιλάνε, σου λέω, με βοηθάνε. Επειδή γίνονται θαύματα, θα σ' ακούω. Έχουν ο Θεός, με έχει τόσο πως θα πάρει. Πιστεύεις στο Θεό? Πιστεύεις? Πώς γίνονται όλα αυτά που πάνε. Ραπ, σε καλή γυναίκα. Δεν ξέρεις τίποτα για μένα. Δεν ότι είσαι και θρησκεία. Η Ιωάννα ρωτάει κόσμος, Τσίπρας ή Χαρδαλιάς, λέει, μας πεις τη γνώμη σου. Εμφανισιακά. Κανένας. Ούτε Τσίπρας. Ο Τσίπρας έχει κιλά γι' αυτό. Είναι απροπόνητος. Ο Τσίπρας έχει χίλια τέτοια. Χοντρός δεν είναι λίγο. Δες ρε μαλάκι, τι με γράφω. Και άκου τώρα. Θα τα πω στο τέτοιο. Με βγάλανε και χασικλού. Χασικλού. Με κάνανε τις εξετάσεις εκεί και δεν το είδα εγώ το χαρτί. Κάτσε, γιατί σε πήγανε στο... Θα τα πω εκεί. Μην τα λέμε εδώ. Γιατί ο εισαγγελέας, εντάξει, θα το πω, γιατί ο εισαγγελέας με έκανε μήνυση για εξύπριση και για... Ο εισαγγελέας για εξύπριση και για επίθεση. Και εγώ το μόνο που έκανα εξυπηρετικό είναι να πάω... Στο νερό. Στο νερό, βρε, και τον εισαγγελέα μιλάω. Που αυτός με έκανε τη μήνυση για να πάω στο τρελοκομείο. Ποιος έκανε μήνυση εσένα? Ο Χαρδαλιάς και μετά με έκανε ο εισαγγελέας μήνυση για να πάω στο τρελοκομείο. Μπήκες. Καλά, δεν μπήκα δύο μέρες. Μπήκες, αλλά βγήκες. Δύο μέρες στο τρελοκομείο δεν ήμουν, με τρελάνει. Δεν τα ξέρεις, ήρθα και δεν είσαι ενημερωμένος. Ξέρω, αλλά μπήκες μέσα γιατί σε βάλανε. Ναι, πολλές ερωτήσεις από τον κόσμο. Λέγε. Ρωτάνε κάποιοι, ρώτα την κυρία Μάριε, γιατί να μην πιστέψουμε... Μάρια, Ιωάννα,
Μάριε, αυτό λέει. Μάριε, εμένα, για μένα. Ρώτα Μάριε την κυρία, γιατί να μην πιστέψουμε ότι το έκανε για να γίνει διάσημη. Μα είναι διάσημη. Γιατί να. Μιλάω εδώ και ακούγεται. Εδώ, είναι ανοιχτό, δεν είναι. Ναι, Ιωάννα, μιλάς. Λοιπόν, αν ήθελα να γίνω διάσημη, εδώ και καιρό θα γινόμουν. Αν άνοιγα τα ποδαράκια μου έτσι διάπλατα, όπως μου την έχει πέσει και εκεί στο. Μην πω επίθετα. Και στον Αλφα και στον Αντένα. Και επειδή δεν πουλάω εγώ την ψυχή μου στο διάβολο. Δηλαδή για να κάνεις παρουσιάτρια πρέπει να συμπληρώσει. Ναι, γιατί όλες αυτές που βγαίνουν δεν έχουν περάσει. Με από όλα τα κρεβάτια. Μπορούσα να. Με άλλα λόγια λες. Αν άνοιγα τα πόδια μου, θα παίρναγα και εγώ στον Αλφα και στο Μέγκα κτλ. Γιατί δεν έχω. Στόπερ. Μάικ Ζεύ, Μάικ Ζεύ, έλα να σ' αγκαλιάσω τώρα. Τον όπερ του Σαββίδη είναι το όπερ δεν είναι. Στο όπερ είναι ένας χοντρού του Ρεύη. Α, του χοντρού, ένας γέρος. Ένας γέρος. Ο Βριώνης. Ο Βριώνης, ένας γέρος. Μπράβο, αυτός και δεν μου ήταν έρθει. Τσεκάρτε λέει τους πίσω, κλαίω. Σε την έπεσε ο Βριώνης, αυτός γέρος ήταν, τι να στην πέσει. Την έπεσε ο Βριώνης. Ναι παιδί μου τον πέρασε. Ο Βουβάλη. Βουβάλη. Και εμένα με έχει κάνει πρόταση. Όχι να τον πηδήξω, να κάνω εκπομπή. Χαρακτηρίζουν 2-3 μιλφ αλφα κλάση στην Ιωάννα, υπέροχη γυναίκα. Άντε ρε γλυγούριδες. Κύλησε ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Εμένα πάντως με τρομάζει, λέει η Ορφεάσκα. Γιατί δεν κατάλαβα αυτό. Το ζευγάρι της χρονιάς. Πες το φίλο σου ρε να έρθει μέσα. Γιατί κάθεται έξω. Τι έφυγες, άφησε. Μάικ Ζεύ, ευχαριστώ ρε εσύ. Όταν κατέβεις Αθήνα, λέει κερνά ότι θες να είσαι καλά. Αναλυσάρα. Κουφάλα Οδυσσέα. Κουφάλα Οδυσσέα. Ραπ, η παντόφλα στο σπίτι λέει ζεσταίνεται. Άντε ρε μαλάκα, φύγε από εδώ. Α, μαλάκα. Μαλάκα. Οι πίσω ξαφνικά άρχισαν να γελάνε. Τι να το κάνουμε το Καστοριανό αφού ήρθε αυτή η κοπέλα να μας αναλύσει. Πλάκα μας κάνει ρε. Τι. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε Βασίλη. Μπράβο ρε Βασίλη. Τι σκηνοθέτης. Και προηγουμένως μπορούσε λίγο να είναι πιο ενδιάμεσα. Γιατί αν ήρθε η κοπέλα να είναι λίγο ναι. Βέβαια. Τώρα είναι. Όλοι μέσα στη Μαρμίτα σήμερα είναι καράφλες. Παίζει gang bang. Όλοι δεξιόμουτρα. Κλαίω, κλαίω ρε αλήτη. Για συντονιστείτε, θα ξεκινήσουμε. Καλύτερα στο βλόν τον κόλλο. Λοιπόν, από πίσω όλοι τα ήταν όλα. Story. Λοιπόν, στο story. 12 η ώρα, πες καλέ. Μαρμίτα ή στην Α ή στη Β, όλοι πάνε για τη Μαρμίτα. Πηγαίνουμε να κάνουμε. Για την εκπομπή, ναι, έτσι λέγεται. Ο τύπος της εκπομπής. Ναι, βέβαια. Φυσικά. 12 η ώρα. Έτσι. 12 η ώρα. Άντε, σας πω εγώ τώρα εσάς. Θέλετε ανάλυση ποδοσφαίρου. Μπλούζα, ευχαριστώ, Θεοδόρος. Να είσαι καλά, ρε. Καλή έξοδο. Αίτηση να βρεθούν τα νούμερα του Open, του Mega, τη ΕΡΤ και σήμερα τη Μαρμίτα. Ναι, Open και μαλακίες. Και αλατζά και τέτοια. Θα σε πω εγώ το βράδυ. Θα έρθεις κανονικά. Ναι. Η Ιωάννα θέλει το βράδυ στη Μαρμίτα κανονικά, έτσι. Δηλαδή σε λένε παρουσιάστρια σε εισαγωγικά γιατί δεν τους κάθεις. Γιατί ρε εσύ, άστος δεν τους κάθεις. Απίστευτο, και εγώ το διαβάζω και λέω γιατί συνέχεια βάζουν οι υποτιθέμενοι. Ένα τρεις εκπομπές μαζί μας. Υποτιθέμενοι. Οι υποτιθέμενοι παρουσιάστρια. Πάντα έτσι. Αυτό αποκαλούμε. Ότι εγώ από μόνη μου το λέω. Από μόνη μου λέω. Με τον Coca-Cola τον ξέρεις αυτόν εδώ. Φιλαράκης είναι αυτός. Δεν το ξέρω, με μίλησε και τον γνώρισε. Εσύ το βράδυ θα είναι η Ιωάννα στη Μαρμίτα. Αυτά τα καταλάβατε. Θα είναι το βράδυ στη Μαρμίτα. Απλά πέρασε για λίγο τώρα από εδώ. Να μεταφέρω κάποια μηνύματα, Ιωάννα, αν θες απαντάς. Επειδή είναι βασικά ένα-δύο ερωτήματα που παίζουν στάνταρ εδώ. Ένα-ένα. Εδώ το μικρόφωνο σε σένα. Ναι. Ναι, ναι, φαίνεται τώρα θα γυρίσει, είναι καθυστέρηση. Τώρα είναι πίσω, ξέρει τι κάνει, ρε. Είναι σκηνοθέτη. Ναι, δηλαδή για τον τερματίζει με τον Μάξι Λοβέρα να δημιουργήσει τον αγροτικό χώρο, θα μπορέσει. Λοιπόν, να τις μεταφέρω τις ερωτήσεις. Ρωτάνε 2-3 αν σου αρέσει να σου γλύφουν τις πατούσες. Του Θεού, είπατε ναι. Του Θεού, του Θεού. Του
Πανάγιο Πατέρα. Γιατί ο Ιησούς στη Μαγδαληνή δεν ξέρει τι πατούσε. Σταμάτα, μη λέτε τέτοια, νευριάζω, θα φύγω. Ήρθα εδώ να τα πούμε. Πρώτα για τη δουλειά της, ρε, τη γυναίκα. Δεν τη ενδιαφέρει ο κόσμος. Τα του φίλους, άμα καλά, δεν λέω. Α, ρωτάει φίλος, σε ποιο κανάλι είσαι παρουσιάστρια. Ή που δούλεψες παλιά. Να μπείτε τώρα στο YouTube, να γραφτείτε στο κανάλι μου. Ποιο είναι το κανάλι σου. Ιωάννα Κουσκούση. Θα... Στο Star με την Κανιά. Γεια Star, καλέ. Εκεί πήγα για παίκτρια. Δεν είναι φυσικός χυμός. Όχι, πού να έχουν εδώ ρε φυσικό, εσύ του παίρνεις. Φοβερή σκηνή να την κυνηγάς, λέει, με αντισηπτικό και να κάνει το σήμα του σταυρού. Γιατί σε πειράζει που η κοπέλα πιστεύει στον Θεό, ρε, που και... Σε μένα το ζεψίχο πιστεύει, τι λες, εγώ πιστεύω. Ξαφνικά ο Ραπτόπουλος, ναι. Γιατί δεν είσαι ρε θρησκό. Ω, δεν είμαι θρησκό. Α, σε κάψω ο Θεός. Τελείως άθεος είμαι. Άμα σας πω τι συμβαίνει. Από Λονδίνο, Knowledge Richmond. Ρε κουφάλες, η μαρμίτα το βράδυ. Κάσε γάμο την Πανακά εκεί. 7 χρόνια θα νοδίσεις. Τα 3,5 χρόνια τελειώνουν, 20 Ιουλίου με το που τελειώνει. Τα 3,5 χρόνια που είναι στην Προεδρία ο Τραμπ. Ολυμπιακό. Ο Τραμπ είναι αντίχριστος. Τι είναι παιδί μου, θα με τρελάνεις. Λοιπόν, λέει το Θεό, άκου τώρα. 20 Ιουλίου ξεκινάει ο Ιουλίου. Τώρα 20 Ιουλίου. Ξεκινάνε τα άλλα 3,5 που θα αρχίσουν ο τρίτος ο παγκόσμιος και τα λοιπά και ο οικολογικός πόλεμος που πρέπει να πάμε στα όρη που λένε οι προφητείες, τώρα αρχίζει. Το πιστεύεις, δηλαδή. Αχ, Θεέ μου, όλα τα θαύματα μας τα πω. Κάτσε, έχω ένα θεμό. Εγώ που είμαι άδειος, δεν πιστεύω να με ορίσεις. Με εμένα θα με πιστέψεις, γιατί σε μένα συμβαίνω. Σήμερα Βασίλη. Θα σε κάνω εγώ. Μάρτυρα του Θεού θα σε κάνω. Εγώ μάρτυρα του Θεού. Μη γελάσεις. Σε παίρνω στον ίσιο δρόμο. Ραπ, κάνε το θρίσκο, μπας και... Είπα και ο Ραπτόπουλος, λέει, λέει. Και αυτός είναι όλα κολασίες και τέτοια κάνει ο μαλάκης. Δες να γελάς. Το έχεις δει καλά. Το είδα, πώς δεν το είδα. Χοντρός είναι. Ραπ, αυτή μέχρι και η εικόνα θα σε βάλει να φιλήσεις. Σε βάζω να μιλήσω το μπλε. Δεν το φίλησες όμως. Γελάνε. Γέλα. Σημαίνει το σατανά είσαι μαλάκα. Ποιο σατανά ρε που... Έχω ανάψει στην Τίνο 500 λαμπάδες. Στη Χοζοβιώτισσα προσκύνησα 30 φορές. Τι μου λες τώρα, ρε. Εγώ εμπιστεύω σε αυτές τις εβραϊκές βλακίες. Σταμάτα, δεν τα με λες τέτοια. Με τους Εβραίους θα πούμε. Εβραϊκές θρησκείες, βλακίες. Δηλαδή σε παπά δεν θα ρουμίξεις. Υπάρχουν πολύ σατανάδες παπά. Σε κλεφταράδες είναι. Πας καλά, ο πάπας θα φραγκίσκος τι. Εδώ η κονίτσα. Άσε ρε φίλε από εδώ φίλα, πέρα. Φίλα, έλα. Φίλα από εδώ πέρα. Μη με λες τέτοια. Δεν γουστάρω. Πα, πού ήρθα εγώ σαν αντίχριστο. Θα σε δίνω, πρόσεξε. Τι, ο Χριστός ένα ένσημο δεν είχε, δεν μπέλησε ήταν, τι. Μη με λες τέτοια, είπα. Τι. Θα φύγω. Σε βλέπω σαν το κυμπόκο να την τρώσω εδώ πέρα και χειρότερα. Θα φύγω, πρόσεχε. Μη λες τέτοια όταν εγώ σου λέω δεν πιστεύω, αυτός είναι σεξιστής, οπότε έχουμε και ένα κύριο ο οποίος είναι δεξιός πολύ, εκεί που θα πάμε. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Δεν θα λες τέτοιες στο ζωντανό. Θα φύγω αλλιώς. Όχι. Δεν θα με λες για τη θρησκεία. Εγώ είμαι κόντρα μας. Δεν θα με λες για τη θρησκεία, σε παρακαλώ. Άκου να δεις. Πήρανε λεφτά. Τα κανάλια. Πήρανε λεφτά οι παπάδες. 4 εκατομμύρια. Πήραν λίγα. Λίγα πήραν. Εγώ πίστευα θα ήσουν ενάντια. Έλα να σε πω, Βασίλη. Ραπ, βλέπω να κοιμάσαι καναπέ σήμερα. Εκείνη τη σκηνή, τη θυμάσαι με το ψάρι που πάει στο τρελοκομείο και μπαίνει μέσα στο... Ταινία που δεν θυμάμαι. Ταιριάζει με Λία Μίτσον, Φωτιάδη. Διαγωνισμός ψεκάσματος. Καλλικράτεια είσαι. Καλλικράτεια.
Και στα λόγια αυτά. Ποιος μέχρι εκεί ο Χατζηνάκος. Από τα 17 μου όμως, από τα 17 μου μένω στη Θεσσαλονίκη. Πέναλτις. Και επόμενο κόλλος για πέντε. 4-2 ρε Θάκη, δεν στο πάρε μαλάκι. Ποια. Μη πάσε τέτοια. Σάλτης. Λοιπόν, περίμενε. Τρελός είμαι ότι θέλω κάνω. Για κάτι. Νάτος. Τρελός είμαι ότι θέλω κάνω. Εδώ. Εν τω μεταξύ, θέλω να... Νάτος, νάτος, έλα να δει. Θέλω να σε κομματικοποιήσουν, να ξέρεις. Ακούς. Έλα. Θέλω να σε κομματικοποιήσουν, ότι είσαι από την άλλη μεριά. Αυτά τα πεις. Εννοείται, παιδί μου. Όχι, είναι ΣΥΡΙΖΕΑ, λέει, όχι για τέτοια... Η δεξή, λέει... Πουθενά. Όχι, άμπρα, ανένταχτα. Ναι. Δεν λέγει offside, δεν λέγει offside, ότι η μπάλα δεν το εκτέλεσε χωρίς να είναι η μπάλα με την μπάλα στον αέρα. Αυτό είχε γίνει στο Πάο Κασέας Τρίπολη με τον Μπέλκα. Μπράβο, ναι, ναι. Το εκτελεί, ενώ η μπάλα δεν είναι κάτω. Εδώ τώρα τι έγινε, ανατροπή. Να δω, αχ, ναι, από ποιον. Γιατί καθόμουν και παρακολουθούσα. Θα το κάνετε εσείς εγώ, θα το κάνω. Ο Φορτούνης το βαράει. Πού είσαι. Κάνε μία πάσα εδώ πέρα να σας πω πώς γίνεται η εξυπηρέτηση. Ο Ρόουζ. Δεν ακίνει την μπάλα. Γι' αυτό. Α, είναι πέναλτι, αλλά δεν ήταν. Πρέπει να δούμε άμα ήταν εκεί. Σαν το Πάο Καστέρας Τρίπολη. Μπράβο. Το έδωσε. 4-2 το παίξατε. Κι άλλο ένα, ρε. Το ζητώ εδώ από το πρώτο ημίχρονο. Τεράστιο μήνυμα από τον Τέο, τον moderator από Αθήνα. Τεράστιο μήνυμα. Ζητάει να μην το διαβάσω. Αρχίσαν τα live. Άντε, το χοντρό μαλάκι. Κάτσε λίγο. Μην το διαβάζω. Διαβάζω. Δοκάρι έξω. Το πιάσε. Η αγωνία του goalkeeper πριν το πέναλτι. Ο άνθρωπος δεν το βάλει. Ψηλιάζομαι. Τι είπε ο Φανσίπ. Επειδή δεν το κάνει στα φιλικά που είναι ο Κουέστα. Τον Κουέστα ή τον Φορτούνη. Κάτω αριστερά ο Μπάκας το βρίσκει και αποκρούει με τα δύο χέρια ο Κουέστα. Τι πράγμα είναι η σκηνοθέτηση. Ξέρει να έρθει η κοπέλα εκεί πέρα ή πρέπει να τη φέρει κάποιος. Κοκακόλα θα ρυθμίζει. Σε ύψος θα να πάρει. Μήνυμα Καριστάκης, σήκω φύγε ρε. Σήκω φύγε. Ραπ, απόψε θα κοιμηθεί στον καναπέ. Σου ρε μαλάκα, σταμάτα ρε μαλάκα. Μόνο σε μένα φαίνεται αγχωμένος ο Ραπ. Μαλάκα είσαι ρε πούστη. Φανή. Φανή λίγο. Του Καριστάκη το είδες το μήνυμα. Του Καριστάκη το. Τζον Καριστάκης. Δεν χάνεται. Ας είναι πιστεύω θα τη δεις. Ότι η Ιωάννα παίρνει περισσότερα φάρακα. Φαντάζεσαι τώρα να πει καμιά μαλακή ο μαλάτος για το σκαναπούνι. Να το δω σκαναπούνι το γέρο. Εγώ κορίτσι μου, εγώ λοιπόν ήμουν άφηλος. Τώρα μαλάτος με... Γελάς από τώρα, ρε. Πόσα προστήματα θα πέσουν από εσουρούς σήμερα, να ακούω τι μου λες. Κάτσε να δούμε πόσα προστήματα θα φάμε από το εσουρούς. Μάζαρος, έγραψες ιστορία. Εδώ και 18 λεπτά είναι το πρώτο μήνα που έρχεται για ποδόσφαιρο.